με χαρά σας παρουσιάζουμε σήμερα το κύπελλο Βαλκανικής Φιλίας που έχουμε. Με αυτή την υπέροχη γιορτή έχουμε 75 ανθρώπους εκτός Ελλάδας, συν 22 Έλληνες. Έχουμε Σέρβους, Βούλγαρους και Ρουμάνους που ήρθαν να τιμήσουν αυτό το θεσμό που έχουμε κάνει, το κύπελλο Βαλκανικής Φιλίας στην Ιστιοπλοεία. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται αυτή. Ο συγκεκριμένος αγώνας, ναι, είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται και χαίρομαι γιατί είχε τεράστια επιτυχία. Αλλά εκεί είχαμε και υπέροχο αέρα, μεγάλη υπόθεση. Τι σκάφη συμμετέχουν σε αυτόν τον Ιστιοπλοεία? Έχουμε 15 σκάφη ανοιχτή θάλασσα, στα οποία και συμμετείχαν. Είναι 4 πληρώματα από τη Ρουμανία, 6 από τη Βουλγαρία, 2 από τη Σερβία και τα υπόλοιπα Έλληνες. Πόσες μέρες θα κρατήσει η διοργάνωση? Είναι 2 ημέρες, 2 αγωνιστικές ημέρες. Οι άνθρωποι ήρθαν από την Πέμπτη και προπονούνται στην περιοχή μας να δουν τις συνθήκες καιρού που έχουμε. Είχαμε μία υπέροχη κούρσα σήμερα 12 ναυτικών μιλίων με πάρα πολύ ωραίο αέρα και αύριο έχουμε διαδρομή. 2 ιστιοδρομία. Σήμερα είχαμε όρτσα πρίμα, μια πολύ δύσκολη τεχνική διαδρομή και πραγματικά 4 σκάφη αγωνιζόμασταν για την πρωτιά μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αύριο η διαδρομή προς τα πού θα κινηθεί? Αύριο έχουμε 2 παράκτους αγώνες και πραγματικά είναι στημένοι έτσι ώστε να δώσουμε πολύ ωραίο θέαμα από το Φιδονήσι μέχρι και την Καρβάλη. Θα είμαστε κοντά στις ακτές και τα σκάφη θα φαίνονται από παντού. Σκοπεύετε αυτό το κύπελλο να το κάνετε θεσμό για την Καβάλα? Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο στόχος μας είναι ο ΟΘΑΚ να αναδειχθεί σε κορυφαίο όμιλο το Βαλκανίο που θα μπορέσει να συγκεντρώσει όσο γίνεται περισσότερα πληρώματα κάθε χρόνο να μας στηρίζουν σε αυτές τις διοργανώσεις.